σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο γεμάτο πράσινο, δέντρα, πάρκα και νερό, ανοιχτό σε ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Θα μετατραπεί ο χώρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συνδέοντας το παραλιακό μέτωπο με το Σέιχ Σου. Την τεχνική προμελέτη της ανάπλασης του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ παρουσίασε η ομάδα που κέρδισε το πρώτο βραβείο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός για το έργο της ανάπλασης θα προκηρυχθεί το 2023 και το έργο θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 2024, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε. Φυσικά ο χώρος της ΔΕΘ και μετατρέπεται σε μια σύγχρονη έκθεση με τεράστιο πάρκο, νέο υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχείο, πράσινα κτίρια με φωτοβολταϊκά και συστήματα συλλογής βρόχινου νερού. Διώντας το περίγραμμα του έργου της ανάπλασης, ο αρχιτέκτονας Λούκας Γιάνγκ τόνισε ότι κάποια κτίρια θα κατεδαφιστούν για να χτιστούν νέα περίπτερα, ενώ το επιχειρηματικό κέντρο θα υποστεί τις περισσότερες αλλαγές. 96.000 λοιπόν είναι η συνολική. Πολύ μεγάλη. Έχουμε λοιπόν εδώ το αποτύπωμα των 67.000 τετραγωνικών μέτρων σε κτίρια. Όλα αυτά τα κτίρια δεν είναι απόλυτα λειτουργικά, είτε δεν έχουν πολύ καλό φωτισμό ή οτιδήποτε άλλο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το συνεδριακό κέντρο μετακινείται από τη σημερινή του θέση κατά 40 μέτρα, ενώ θα δημιουργηθεί πάρκο που θα ενοποιεί το μουσείο και το δημαρχείο με τον χώρο της έκθεσης. Αυξήσουμε πολύ, κατά πολύ το πράσινο, έτσι ώστε να έχουμε αποστράγγιση του νερού, του βρόχινου νερού, αλλά θα δημιουργήσουμε πολλούς χώρους πρασίνου με δέντρα κτλ. Έχουμε 4 φορές περισσότερο πράσινο από ό,τι πριν. Η ΔΕΘ είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης, επεσήμανε ο πρόεδρος της ΔΕΘ Χελέξπο, Τάσος Τζίκας. Η απόφασή μας το 2011 ήταν να δώσουμε, που ήταν μια γενναία απόφαση, να δώσουμε το 50% της έκτασης των 166 τελικά στρεμάτων αφαιρουμένου του Βαλιδεσφόρ για χρήση στην πόλη. Που αυτό θα ήταν ένα αστικό πάρκο, πεζόδρομοι, αλέες κτλ. Τελικά δίνουμε για χρήση στην πόλη, σε αστικό πάρκο και ελεύθερο χώρο, 55%. Ο στόχος που ήταν να έχουμε ένα νέο λειτουργικό εκθεσιακό επετέχθη. Να είναι βιοκλιματικό, φιλικό προς το περιβάλλον, είδατε 70% μείωση ενέργειας, 50% μείωση νερού. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο, ο διαγωνισμός για το έργο της ανάπλασης θα προκηρυχθεί το 2023 και το έργο θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 2024, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.